Η νηστεία στο Ισλάμ είναι λατρεία προς τον Αλλά τον ύψιστο με το να απέχεις από το φαγητό, το ποτό και την σεξουαλική επαφή από την αυγή του ηλίου μέχρι την δύση. Αποτελεί υποχρέωση για τον μουσουλμάνο να τηρήσει την νηστεία του και να την προστατέψει από αυτά που την ακυρώνουν, τα οποία είναι τα εξή. Φαγητό, ποτό και οτιδήποτε παρόμοιο που τρέφει το σώμα, όπως ενέσεις, τροφή σε υγρή μορφή, μετάγγιση αίματος, συνουσία, εξπερμάτωση με αυνανισμό κτλ. Η ονείρωξη ή αλλιώ το υγρό όνειρο να πούμε ότι δεν ακυρώνει την αιστεία επιτιδευμένα να κάνει εμετό αν άθελα κάνει κάποιος εμετό το ότι η αιστεία του είναι έγκυρη δεν ακυρωνει την αιστεια επιτιδευμενα να κανει εμετο αν αθελα κανει καποιος εμετο το η αιστεια του ειναι εγκυρη δεν ακυρωνεται ο προφήτης Σαλλαλάχου Αλήγη Βασέλεμ είπε όποιος κάνει εμετό χωρίς να το θέλει δεν υπάρχει εξηλαίωση γι' αυτόν όταν όμως επίτηδες κάνει εμετό τότε πρέπει να προσφέρει εξηλαίωση βεντούζες στο σώμα και η πράξη αιμοδοσίας και όποιος χρειαστεί να δώσει αίμα τότε μπορεί να σπάσει την αιστεία του και να την αναπληρώσει μία ημέρα αργότερα. Με συνένεση των λογίων η νηστεία ακυρώνεται με την περίοδο της γυναίκας και το αίμα μετά την γένα σε οποιοδήποτε σημείο της ημέρας ακόμα και αν ήταν ένα λεπτό πριν την δύση του ηλίου. Γενικότερα όποιος ακυρώνει την νηστεία του ενώ δεν είχε γνώση του κανονισμού ή το έχει ξεχάσει ή βρίσκεται σε σημαντική ανάγκη τότε η νηστεία του εξακολουθεί να είναι έγκυρη εκτός από την περίπτωση της περίοδου και του αίματος μετά την γένα. Η νηστεία έχει κανονισμούς και όρια που πρέπει να τηρηθούν και ο ύψιστο λέει στο Κοράνι «Αυτά είναι τα απαγορευμένα όρια του Αλλά, μην τα πλησιάσετε καθόλου, έτσι φανερώνει ο Αλλά τα σημεία, τους κανονισμούς του στους ανθρώπους για να είναι θεοσεβείς».